Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να ανοίξουμε τον φάκελο υποκλοπές. Έτσι κι αλλιώς σήμερα ορίστηκαν οι διαδικασίες, οι κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Ανακοινώθηκαν οι ημερομηνίες, οπότε και θα συμβούν αυτές. Μαζί μας ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κινάλ, ο κύριος Δημήτρης Μάντζος, και επίσης ο ευρωβουλευτής, ο κύριος Στέλιος Κούλογλου, για να δούμε πώς αντιμετωπίζεται το θέμα και ευρωπαϊκά και πώς το βλέπουν και τα μέσα ενημέρωσης του εξωτερικού. Καλησπέρα και στους δύο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλή κύριε Κούλογλου, επιτρέψτε μου να ξεκινήσω από τον κύριο Μάντζο. Γιατί ζητήθηκε και η Εξεταστική Επιτροπή από το Κινάλ, Πασόκ Κινάλ, κάτι που στηρίζει και ο ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία. Πριν όμως τοποθετηθούμε, με συγχωρείτε, να δούμε τι αναφέρει και η αίθουσα σύνταξης. Να δούμε το ρεπορτάζ, δηλαδή τι δίνει η αίθουσα σύνταξης, και έρχομαι πολύ γρήγορα σε εσάς για να το σχολιάσουμε. Γιατί ο Βαγγέλης Καποδίστριας είναι στην αίθουσα σύνταξης και μπορεί να μας δώσει το αναλυτικό ρεπορτάζ σε ό,τι αφορά στο φάκελο των υποκλοπών. Και σήμερα είχαμε εξελίξεις. Αναμενόταν εξάλλου, από τις 22 του μήνα είχε ανακοινωθεί. Βαγγέλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιάννη. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Να πούμε ότι όπως φαίνεται τις επόμενες εβδομάδες θα ανέβει το πολιτικό θερμόμετρο μετά από το ζήτημα των παρακολουθήσεων, καθώς ήδη έχουν οριστεί οι διαδικασίες οι οποίες θα γίνουν, και νομίζω ότι η μέρα η οποία έχει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι η Παρασκευή, καθώς εκεί θα δούμε την συζήτηση η οποία έχει οριστεί η Πρόεδρος Ευρωπαϊκής Διατάξεως σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών. Είναι μια συζήτηση η οποία θα γίνει λοιπόν την Παρασκευή και θα έχουμε στην Βουλή μια έτσι με τοπική, αν θέλει, σύγκρουση μετά από όλη αυτή τη συζήτηση που έχει ξεσπάσει. Ωστόσο, θα προηγηθούν και άλλες διαδικασίες αρχής γενομένης από την Τετάρτη. Την Τετάρτη θα συνεδριάσει η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας με θέμα τον διορισμό του νέου διοικητή της ΕΕΠ, του κ. Θεμιστοκλή Δεμήρη, μετά την παράταση του κ. Κοντολέων. Την Παρασκευή 26 Αυγούστου θα εξαχθεί η πρώην ημερησία διατάξεως συζήτηση σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών, όπως αναφέραμε και πριν. Και φυσικά τη Δευτέρα 29 Αυγούστου θα εξαχθεί στην ολομέλεια συζήτηση για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για το θέμα των παρακολουθήσεων του κινητού τηλεφώνου του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Να πούμε ότι στο Χαρελάου Τρικούπη, το κόμμα του Κινάλ, ζήτησε σήμερα την συγκράτηση της Εξεταστικής Επιτροπής. Ζητούν επίσης να γίνει διερεύνηση τόσο για την απόπειρα παρακολούθησης μέσω του λογισμικού Predator, όσο και της νόμιμης επισύνδεσης. Και μάλιστα κατηγορούν την κυβέρνηση ότι συγκαλύπτει το θέμα, δημιουργώντας ένα τοξικό πολιτικό κλίμα. Από την αξιωματική αντιπολίτευση είχαμε την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος τονίζει πως παραμένουμε σταθεροί στις θέσεις μας και θα υπερψηφίσουμε την πρόταση του κινήματος. Και συμφωνεί και με τη συγκρότηση της Εξεταστικής Επιτροπής, έτσι όπως το πρότεινε το. Και μάλιστα έκαναν λόγο και ένα παρακράτος, το οποίο εγκέφαλος είναι ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τώρα, την πλευρά της κυβέρνησης, να φέρουμε και αυτήν την τοποθέτηση, με δηλώσεις του σήμερα, ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Μαρινάκης, έκανε λόγο για έναν Πρωθυπουργό, ο οποίος έχει αποδείξει τα τρία χρόνια ότι είναι προσιλωμένος στους θεσμούς. Επίσης, από τη Νέα Δημοκρατία βλέπω πολλές φορές ότι ζητούν εξηγήσεις από τον κύριο Ανδρουλάκη γιατί αρνείται να ενημερωθεί, και να κλείσουμε λέγοντας ότι το θέμα αυτό έχει απασχολήσει και τον διεθνή τύπο, και αφορμή ήταν το τελευταίο άρθρο των New York Times, το οποίο το υπογράφει ο δημοσιογράφος Άλεξ Κάρπ, και μάλιστα είχαμε μια τοποθέτηση σε πρώτη φάση από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης και την απάντηση από τον κύριο Οικονόμου. Οπότε ήδη είμαστε σε ένα κλίμα το οποίο μοιάζει αρκετά απολωμένο. Πάμε στους δύο καλεσμένους μας, ο κύριος Μάντζος και ο κύριος Κούλογλου. Ξεκινούμε από τον κύριο Μάντζο. Ακούσατε, κύριε Μάντζο, ότι η κυβέρνηση τουλάχιστον λέει δεν θέλει να ενημερωθεί ο Νίκος Ανδρουλάκης. Το ρεπορτάζ σας είναι απολύτως ακριβές, και ξέρετε, να ξεκινήσουμε από αυτό, γιατί είναι το πιο ενοχλητικό από όλη αυτή τη διαχείριση την κυβερνητική αυτής της πολύ σοβαρής υπόθεσης. Επαναλαμβάνω, μια πολύ σοβαρή και πολύ σκοτεινή υπόθεση που δεν αφορά μόνο στον Νίκο Ανδρουλάκη, δεν αφορά μόνο στο ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, αλλά αφορά σε όλη τη δημοκρατική μας λειτουργία και σε όλους τους πολίτες. Διότι πρόκειται για την παρακολούθηση από την ίδια την υπηρεσία πληροφοριών της χώρας μας ενός ευρωβουλευτή και ενός υποψηφίου τότε και ήδη σήμερα αρχηγού του Τρίτου Κοινοβουλευτικού Κόμματος χώρας. Μια πολύ βαθιά πολιτική υπόθεση που πρέπει να διερευνηθεί εις βάθος. Η Νέα Δημοκρατία οργίζεται στην αναζήτηση της αλήθειας, ωστόσο όλες οι υπόλοιπες πράξεις και επιλογές της δείχνουν το ακριβώς αντίθετο. Δείχνει ότι δεν την θέλει την αλήθεια, αλλά τη φοβάται. Και ένα από τα πιο ενοχλητικά, ίσως το πιο ενοχλητικό στοιχείο της κυβερνητικής διαχείρισης, είναι όλο αυτό το blame game, όλη αυτή η επίρρηψη ευθυνών στο θύμα της υποκλοπής που είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης, λέγοντας ούτε λίγο ούτε πολύ ότι φταίει εκείνος που δεν εμφανίζεται επί τόσες ημέρες να πάει στην ΕΕΠ και να ενημερωθεί. Λοιπόν, ήρθε η μεγάλη ημέρα σήμερα, και αντί να είναι 22 Αυγούστου της αλήθειας, απλώς ξημέρωσε Δευτέρα για την κυβέρνηση. Αντί να έρθει η Νέα Δημοκρατία στην διάσκεψη των Προέδρων και να πει ναι, αύριο το πρωί Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για να τοποθετηθεί ο κύριος Δεμήρης,
να αναλάβει καθήκοντα και μεθαύριο το πρωί ή το ίδιο απόγευμα της αυριανής ξανά Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, όπως έχουμε επίμονα ζητήσει, με ποιους παρόντες, και τον κύριο νυν διοικητή και τον πρώην διοικητή, τον κύριο Κοντολέοντα, και τους δύο υπουργούς, τον κύριο Γεραπετρίδη και τον κύριο Πιερακάκη, που ήρθαν στη Βουλή μαζί με τον κύριο Κοντολέοντα και δεν είπαν όλη την αλήθεια στις 29 Ιουλίου, και τον κύριο Ράμο, τον πρόεδρο της ΑΔΑΕ, και την εισαγγελέα που ενέκρινε το αίτημα, ώστε να ανοίξει ο φάκελος Ανδρουλάκη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, που επαναλαμβάνω το μοναδικό θεσμικό όργανο που εποπτεύει την ΕΕΠ, να λογοδοτήσει και η ΕΕΠ στη δημοκρατία, όπως επιβάλλει η δημοκρατία σε αυτή τη χώρα, και να μαθευτεί η αλήθεια στους βουλευτές και στους πολίτες αυτής της χώρας. Οποιαδήποτε αντιλογή είναι είναι αντιθεσμική και αντιδημοκρατική. Και δυστυχώς, και κλείνω με αυτή τη φράση, δυστυχώς σήμερα στη διάσκεψη των Προέδρων αντιστράφηκε η θεσμική τάξη, και αντί να γίνει πρώτα η Θεσμών και Διαφάνειας και να ενημερωθεί η Βουλή για το τι ακριβώς έχει συμβεί, καλούνται οι πολιτικοί αρχηγοί την Παρασκευή σε μια κοκορομαχία άνευ πολιτικής ουσίας να τοποθετηθούν επί τη βάση τίνος, μάλλον των ανυπόστατων non-papers και διαρών. Βάλτε μια ανωτελεία, να δούμε πώς το έχουν διαπιστώσει όλο αυτό που γίνεται, ενδεχομένως και τα σημερινά, και στο εξωτερικό και στην Ευρώπη που μας αφορά πρωτίστως. Κύριε Κούλογλου, καλησπέρα, και πείτε μας και το σχόλιο σας, θα θέλαμε, αλλά και τη γνώση σας επί του θέματος των υποκλοπών. Τι διαστάσεις έχει πάρει στο εξωτερικό και πώς χαρακτηρίζουν ενδεχομένως και τη χώρα μας που καλείται να το διαχειριστεί, και την κυβέρνηση? Κοιτάξτε, καταρχήν υπάρχει μεγάλος εκνευρισμός και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις Βρυξέλλες, και η κυβέρνηση δεν έχει εκτιμήσει, αξιολογήσει σωστά ότι ο κ. Ανδρουλάκης, όταν τον παρακολουθούσε η ΕΕΠ, παρακολουθούσε συγχρόνως και τους ευρωβουλευτές ανεξαρτήτως εθνικότητας, οι οποίοι συνομιλούσαν μαζί του. Και όχι μόνο συνομιλούσαν μαζί του, αλλά ενδεχομένως αντάλλασαν και μηνύματα, WhatsApp, Viber κτλ. Διότι το καινούριο σύστημα παρακολούθησης που χρησιμοποιούσε η ΕΕΠ είχε και αυτές τις δυνατότητες. Οπότε λέτε έχουν ενοχληθεί και άλλοι. Δεν είναι ότι ενοχλήθηκε μόνο ο κύριος Ανδρουλάκης και έχει προκύψει όλο αυτό. Ουσιαστικά μας έχει εκθέσει, λέτε αυτό, απέναντι και σε άλλους ευρωβουλευτές. Όσο και αν θέλει ο κ. Μητσοτάκης να το αποκρύψει αυτό ή να το υποβαθμίσει, αποτελεί μεγάλη ανησυχία. Έρχεται να προσθεθεί στις συνεχείς ανησυχίες και για την ελευθερία του τύπου στην Ελλάδα και για τη λειτουργία του κράτους δικαίου. Πράγμα το οποίο μέχρι τώρα ο κ. Μητσοτάκης αντιμετώπιζε με επιθέσεις στις μη κυβερνητικές οργανώσεις και τα λοιπά, για τις επαναπροωθήσεις στο Αιγαίο και στον Εύρο. Όλα αυτά έχουν δημιουργήσει ένα πολύ καλό, κακό κλίμα, για το οποίο ευθύνεται αποκλειστικά η ελληνική κυβέρνηση. Το κρίσιμο θέμα είναι τι θα συζητηθεί στην συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, διότι όπως γνωρίζουμε, από εκεί ξεκίνησε και η αποκάλυψη του σκανδάλου, μετά την πρώτη ανακάλυψη στο Ευρωκοινοβούλιο, ότι είχε γίνει απόπειρα παγίδευσης του τηλεφώνου του κ. Ανδρουλάκη. Εκεί δεν θέλουν σε καμία περίπτωση, η κυβέρνηση προσπαθεί να παίξει καθυστέρηση, να ξεχαστεί το θέμα, να πάει μέχρι τη ΔΕΘ και μετά τη ΔΕΘ, όπου θα εξαγγείλει ένα πακέτο μέτρων του στυλ στα εικούρατο στα όλα, αν τους αφήσει οι Βρυξέλλες, γιατί ανησυχούν και οι Βρυξέλλες για τέτοιου είδους παροχολογία, και πιστεύει ότι έτσι κατά κάποιο τρόπο θα καταγκαλιάσει και θα ξεχαστεί. Και κυρίως μέσα από τη συνεδρίαση της Επιτροπής δεν θα βγουν και άλλα ονόματα ανθρώπων πολιτικών που ήταν υπό παρακολούθηση, γιατί είναι σχεδόν βέβαιο ότι πέρα από τον κύριο Ανδρουλάκη είχαν τεθεί και άλλοι πολιτικοί σε παρακολούθηση. Μάλιστα. Με το Predator, είτε και με τους δύο μαζί, γιατί αυτοί ήταν συνδυασμένο το παιχνίδι. Με συντονιστή το Μέγαρο Μαξίμου. Εδώ είμαστε και σίγουρα θα έχουμε πολλά να λέμε και τις επόμενες ημέρες. Σας ευχαριστώ και τους δύο. Είναι ένα μεγάλο θέμα. Ανοίγει τώρα και να δούμε πόσο διάφανο θα είναι. Αυτό ζητούν όλοι και η κυβέρνηση. Να δούμε όμως, γιατί και εσείς έχετε τις επιφυλάξεις σας. Σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο για την παρουσία σας στο δελτίο μας. Κύριε Μάντζο, κύριε Κούλογλου.